Για την περιπέτεια που βίωσε στις 15 μέρες της νοσηλείας της, μίλησε στην Κρήτη TV η κυρία Ρένα Μπαγορδάκη, η πρώτη ασθενής με κορονοϊό από τον ομό Λασιθίου που επέστρεψε υγιή στην οικογένειά της έχοντας νικήσει το φωνικό ιό. Όπως εξήγησε, κανένα σύμπτωμα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν, αφού όλα ξεκίνησαν από ένα απλό πονοκέφαλο και χωρίς πυρετό. Είχα ένα πονοκέφαλο ελαφρύ, χωρίς πυρετό, χωρίς τίποτα. Από εκεί και πέρα, σε μερικές μέρες λίγο δύσκολα, δηλαδή τα συμπτώματα ήταν σαν μια απλή πνευμονία. Δεν πήγαινε καν το μυαλό μου ότι ήταν κορονοϊός. Εντάξει, μια ημικρανία θα είναι, θα περάσει, δεν βάζεις το μυαλό σου αμέσως ότι είναι κάτι σοβαρό, χωρίς πυρετό, χωρίς τίποτα. Πήγα μετά, σαν είδαμε γιατρός της περιοχής, σαν είδαμε έτσι ότι η δύσκολα ήταν λίγο πιο βαριά, πήγαμε στο νοσοκομείο Θητείας. Δώσανε τις πρώτες βοήθειες τέλος πάντων οι γιατροί μέχρι να μου κάναν το τεστ, περιμέναν το τεστ να βγει και όλα αυτά. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ωστόσο, η απομόνωση από τους οικείους της ήταν και η μεγάλη δυσκολία που αντιμετώπισε. Κάθισε τρεις μέρες τέσσερις στην εντατική. Αλλά δεν ήταν έτσι που τα λέγανε, λέγανε διάφορα πικρόχολα σχόλια, με είχαν διασωληνωμένοι έτσι αλλιώς. Είχα μια επαφή, τι να σας πω, σαν να ήμουν στο θάλαμο, μιλούσα με τις κοπέλες μέσα. Χρειαστήκατε οξυγόνο, σας βάλανε? Ένα μασκάκι, αυτά που κάνουνε, όχι έτσι που λένε διασωληνωμένοι, ένα απλό μασκάκι. Δεν είναι ότι καλύτερο, γιατί από τη στιγμή που δεν φύγουν κανένα δικό σου άνθρωπο, απαγορευόταν να μπει ο σύζυγος, όλα αυτά. Και είσαι μόνος σου μέσα σε ένα νοσοκομείο, δεν έχεις κανένα δικό σου. Ταυτόχρονα ξεκίνησε και η χνηλάτιση για την αναζήτηση άλλων κρουσμάτων στην περιοχή. Έγινε σε όλο το οικογενειακό περιβάλλον, στο μαγαζί με τους ανθρώπους που είχα έρθει σε επαφή, τις φίλες μου. Δεν έγινε όμως, σας λέω και πάλι, δεν δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε άλλο κρούσμα, να είμαι το μοναδικό, είναι όλα καλά. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να κολλήσατε τον ιό? Δεν ξέρω, κοιτάξτε, όταν είστε σε ένα μαγαζί που περνάει τόσος κόσμος, από πελάτες, έρχομαι σε επαφή με παραγγελιοδόχους, ντόπιους τουρίστες εδώ πέρα. Γιατροί και νοσηλευτές βρέθηκαν στο πλάι της 53χρονης από την πρώτη στιγμή, παρέχοντάς της φροντίδα και πολύτιμη ψυχολογική στήριξη. Όπως λέει, η αισιοδοξία και οι θετικές σκέψεις τη βοήθησαν να βγει νικήτρια από τη μάχη με τον κορονοϊό. Στα δύο νοσοκομεία, ευχαριστώ πολύ και τους γιατρούς και το προσωπικό, άψογοι. Ήταν πάρα πολύ κοντά μου, δηλαδή εκτός και σαν επιστήμονες και καλοί γιατροί ήταν και σαν άνθρωποι, γιατί φανταστείτε να είμαι μόνη και να με αντιμετωπίζουν και διαφορετικά έτσι που όσο και να είναι φοβόμαστε όλα αυτά και όμως ήταν πάρα πολύ κοντά μου. Ίσως αυτό μου ανέβασε και την ψυχολογία τις στιγμές που δεν είχα κανένα δικό μου 14-15 μέρες που ήμουν εκεί. Δεν το έβαζα κάτω, λέω ναι. Πρέπει να φανώ δυνατή, η ψυχολογία παίζει βασικό ρόλο, να μην μας βάλει από κάτω. Χαιρόμουν θετικά, δεν έβαζα κακές σκέψεις στο μυαλό μου. Από τη μικρή κοινωνία του χωριού δεν λείπουν και τα άτομα που την αντιμετωπίζουν ακόμα επιφυλακτικά. Μ' αγκάλιασε πάρα πολύ κόσμος, αλλά δεν το καταλαβαίνετε τώρα ότι τόσα που ακούμε για το κορονοϊό είναι και κάποιοι που με αντιμετωπίζουν έτσι και μου το δείχνουν διαφορετικά. Ότι τι δηλαδή? Ότι φοβούνται, ξέρετε, φοβούνται να έχουν έτσι σε επαφή τώρα μαζί μου. Δυστυχώς, επειδή στο χωριό μας είναι μια κλειστή κοινωνία και τέτοιοι, ορισμένοι το σκέφτονται όμως διαφορετικά. Σου λέει, αν πάμε στο μαγαζί, μπορεί να κολλήσουμε κι εμείς. Δεν το σκέφτονται αλλιώς. Δεν πειράζει. Όλο ο κόσμος να είναι καλά και δεν πειράζει. Το μήνυμα που στέλνει στους συμπολίτες της η μοναδική γυναίκα στο Λασίθι που αποδεδειγμένα νόσησε και ανέπτυξε ανοσία στον κορονοϊό είναι να μένουν στο σπίτι. Καλύτερα να μένουν σπίτι, γιατί να σας πω κι εγώ, όταν ήταν για να φύγω, το μόνο που με ρώτησαν οι γιατροί, έχεις κάποιο άτομο μες στο σπίτι, γιατί έπρεπε να τα ελέγξουν αυτά όλα. Δηλαδή είναι πολύ βασικό όταν έχουμε ένα ηλικιωμένο πρόσωπο μέσα στο σπίτι να ερχόμαστε κοντά του ή το ηλικιωμένο άτομο αυτό να θέλει να βγει και να μην καθίσει για το καλό του.